Κύριε Γραμματέα, πόσο σας ανησυχεί το νεοοθωμανικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο βλέπουμε να κλιμακώνεται μέρα τη μέρα και να κορυφώνεται? Δυστυχώς η ελληνοτουρκική κρίση, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, οφείλεται στους μεγάλους ανταγωνισμούς στην περιοχή ανάμεσα σε κράτη και βέβαια πρώτα απ' όλα οφείλεται στους ανταγωνισμούς της τουρκικής αστικής τάξης με την ελληνική αστική τάξη. Βέβαια, έχοντας από πάνω τους τον ατοϊκό, οργανισμό, μιλώ για οικονομικούς, εμπορικούς, πολιτικούς, γεωστρατηγικούς και στρατιωτικούς. Και από τη μεριά βέβαια της Τουρκίας, της τουρκικής αστικής τάξης, είναι τα ζητήματα της αμφισβήτησης ακόμα και τμήματος της κυριαρχίας της χώρας και οπωσδήποτε έχουν μπει επιτάπητος τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτά είναι τα ζητήματα που αφορούν σε αυτό που με ρωτήσατε, τη γαλάζια πατρίδα, και βεβαίως η Τουρκία ευθέως και η προκλητικότητα και η επιθετικότητά της φαίνεται και σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή ότι αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και αμφισβητεί πλέον ακόμα και τμήμα της επικράτειας, της κυριαρχίας της χώρας. Και αυτό είτε είναι με κατοικημένα, είτε με ακατοίκητα νησιά, είτε με βραχονισίδες, είτε με οτιδήποτε άλλο και με βάση τους χάρτες που, που πλασάρει διεθνώς. 152 νησιών. Για παράδειγμα, η ελληνική άρχουσα τάξη, η Ελλάδα, δεν έχει διεκδικήσεις εδαφικές από την Τουρκία σε αυτό το ζήτημα. Δεν βάζει ζήτημα για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για την κυριαρχία της Τουρκίας, όμως έχει άλλες βλέψεις η Ελλάδα, οικονομικές, εμπορικές. Θέλει κυρίως να είναι κυρίαρχη στο γεωστρατηγικό παιχνίδι στην περιοχή, όχι μόνο απλά στα πλαίσια των χωρικών της υδάτων, δηλαδή του Αιγαίου, αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρειο Αφρική, στη Μαύρη Θάλασσα, στα Βαλκάνια. Δεν είναι θεμητό μια χώρα να το επιδιώκει? Όχι όταν γίνεται σε βάρος άλλων λαών. Οι χώρες, ξέρετε, απαρτίζονται από λαούς, αλλά απαρτίζονται και από τις οικονομικές ελίτ, το κεφάλαιο, τα συμφέροντα, τα οικονομικά, γιατί κυρίως αυτοί καθορίζουν για το πώς, για παράδειγμα, θα προωθηθεί το ζήτημα του αερίου, της ενέργειας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή. Τι στάση θα κρατήσουν, για παράδειγμα, απέναντι σε μια σειρά ζητήματα, όπως τώρα με το πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Τι ενέργειες θα κάνουν για την ενεργειακή μετάβαση και την πράσινη μετάβαση της χώρας. Άρα λέτε ότι έχει και η Αθήνα μέρος αυτά τα συμφέροντα αυτής της κρίσης, με την έννοια που το θέτεται? Βεβαίως. Μα εξού και η διαφωνία μας με την ελληνική κυβέρνηση και με τους χειρισμούς που κάνει και με την επιλογή των διεθνών συμμάχων της, πρώτα απ' όλα των στρατιωτικών οργανισμών, επιθετικών οργανισμών που την εμπλέκουν, όπως είναι το ΝΑΤΟ, αλλά και μια σειρά επιλογές οι οποίες κάθε άλλο παρά ασφάλεια, όπως λένε οι κυβερνώντες, προσφέρουν στην Ελλάδα. Εγγύηση δεν είναι για την εδαφική ακεραιότητα, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και την ίδια κυριαρχία. Το πολύ πολύ αυτό που κάνουν είναι να νύπτουν τα σχήρα στον Οσπόντι Πιλάτη. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Στόλτεμπεργκ του ΝΑΤΟ, το ίδιο κάνουν και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εδώ που τα λέμε και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη τους τα έδωσε όλα. Και από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο η χώρα, με βάσεις στρατιωτικές, ακόμα και για εγκατάσταση πυρηνικών όπλων και με πλήγματα για τις περιοχές γύρω από αυτήν. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι μόνο άμυνα κρατάει η ελληνική αστική τάξη. Δεν μιλάω για τον ελληνικό λαό, για την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε φίλοι με όλους τους λαούς, και αυτή είναι η πολιτική και του ΚΚΕ, και αυτή είναι η συνείδηση και των ενόπλων δυνάμεων, των στρατιωτικών δηλαδή, που υπηρετούν την πατρίδα μας, όπως είναι και ευρύτερα του ελληνικού λαού. Και έζησαν και εμπλέκονται, τόσα χρόνια καλά οι Έλληνες με τους Τούρκους. Βεβαίως. Και μπορούν να ζήσουν. Αυτό πρέπει να το λέμε. Και μπορούν και να ζήσουν πραγματικά ελληνικά. Σου κάνει φοβερή εντύπωση, ακόμη και αυτές τις δύσκολες μέρες και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αντιδρούν στην Κωνσταντινούπολη κιόλας, έτσι, που είναι μια, εμένα η εμπειρία που θα αναφέρω είναι από την Κωνσταντινούπολη, που είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, δεν μιλάμε τώρα για την Ανατολία, όταν ακούν ότι είσαι Γιουνάν, ότι είσαι Έλληνας.
Μα βεβαίως. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να απορρίψουν. Πραγματικά, δηλαδή. Το χαρακτηριστικό εδώ, κυρία Πετούρη, είναι η κοινή δήλωση, η κοινή ανακοίνωση που έχουμε υπογράψει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που είναι ένα κόμμα που διώκεται στη χώρα του από τον Ερντογάν. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα αυτό εκεί. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Βεβαίως, με αυταρχική πολιτική, με καταστολή. Και η κοινή ανακοίνωση που βάλαμε, αυτά τα ζητήματα θέτουμε. Για το πώς οι λαοί μπορούν να ζήσουν ενωμένοι σε γειτονικές χώρες, να έχουν ανταλλαγές, να μπορούν να ταξιδεύει ο ένας με τον άλλον, να μπορούν να περνάνε πολύ όμορφα και βεβαίως να έχουν και εμπορικές και οικονομικές και άλλες ανταλλαγές που τα χρειάζονται. Η εικόνα του πλανήτη και οι άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται. Θέλω να επανέλθουμε στην σημερινή πραγματικότητα και να σας ρωτήσω την ακραία ρητορική των τελευταίων εβδομάδων, όχι μόνο του Ταΐπ Ερντοάν δυστυχώς, αλλά συνολικά του πολιτικού κόσμου της Τουρκίας, την έχουμε συνηθίσει. Η αντιπολίτευση, για λόγους προφανώς εσωκομματικού κόστους και εν όψη των εκλογών του χρόνου, πλειοδοτεί σε αυτή την ακραία ρητορική κατά της Ελλάδος. Όμως, την εβδομάδα που εκπνέει, αυτήν την εβδομάδα, είχαμε μία ποιοτικά διαφορετική δήλωση, αν θέλετε, ακραίας ρητορικής από τον Ερντοάν. Όταν είπε, ήταν πολύ προσβλητική αυτή η δήλωση, όταν είπε ότι δεν μπορεί να συζητήσει με κανέναν, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας τίμιος πολιτικός. Θέλω να την αποτιμήσετε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι αυτή είναι η τακτική της τουρκικής ηγεσίας, να μην πω πάγια, αλλά διαχρονικά έτσι εκφράζεται. Πότε κρύο, πότε ζέστη. Αυτό πότε καρότο, πότε πολύ μαστίγιο. Βαριά αυτή η έκφραση. Γιατί πάρα παράλληλα με τις βαριές εκφράσεις και με την επιθετικότητα που εκφράζεται και στο λόγο αλλά και στις ενέργειες, μόλις χτες μετά από τα θετικά και τα χαμόγελα του κυρίου Ακάρ με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όχι μόνο η δήλωση, ήρθε και η παρενόχληση του ελικοπτέρου, του αεροπλάνου που συνόδευε, που έφερε τον κύριο αναπληρωτή υπουργό. Ναι, υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπου τους είπε μάλιστα ότι βρίσκεστε σε τουρκικά ένα αέριο χώρο. Και έχουμε δηλαδή τέτοια ζητήματα, τα οποία εναλλάσσονται κατά περιόδους. Όμως το κύριο ζήτημα, για να το έχουμε και καθαρό, είναι ότι η προσπάθεια και η πίεση που γίνεται και από αυτό που ονομάζεται διεθνής παράγοντας, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία, άλλη Βρετανία, είναι να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει διαπραγμάτευση. Mm. Γι' αυτό και λένε βρέστε τα μεταξύ σας. Χωρίς οι ίδιοι να. Και βεβαίως αυτό που υπάρχει είναι η προσπάθεια να πιστεί και προσπαθούν να βρουν αυτό τον τρόπο να πιστούν, γιατί υπάρχει δυσκολία στο να πείσουν τον ελληνικό λαό, γιατί εκεί είναι η δυσκολία τους, το πώς θα υποχωρήσουν ακόμα και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή είναι η εκτίμηση μας. Και δυστυχώς αυτό το ζήτημα είναι πρώτον πυλών. Και δυστυχώς αυτό θα γίνει. Πρώτον πυλών φοβάστε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Φοβόμαστε θερμό επεισόδιο για να λυθεί το άλλο το οποίο προτίθενται να κάνουν και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική κυβέρνηση κατά την άποψή μας και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρξει ένας συμβιβασμός που θα είναι επώδυνος κυρίως για την Ελλάδα σε κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα πιστεύω και σε τμήμα της κυριαρχίας τους. Τι εννοείτε, και αυτό είναι πρέπει πολύ σοβαρό να μας φεύγει από το μυαλό. Θέλετε να το εξηγήσουμε. Είναι τι πάρα εννοείτε, πολύ σοβαρό δηλαδή, το ζήτημα. Ποια δικαιώματα θα μπορούσε να απεμπολίσει η Αθήνα? Διάφορα ζητήματα που αφορούν για κυριαρχικά δικαιώματα είναι ένα αέριος χώρος, είναι θαλάσσιος χώρος, είναι ΑΟΣ, είναι υφαλοκρηπίδα, είναι επίσης ζητήματα βραχονισίδες. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι πολύ δύσκολο να σταθεί. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θα το ανεχτεί αυτό. Γι' αυτό και δυσκολεύονται. Και έτσι πάνε. Και βεβαίως ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Να σας πω κάτι. Τα τετελεσμένα γεγονότα έτσι γίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η Τουρκία στο σενάριο που ακούγεται πάρα πολύ, το έχετε ακούσει κι εσείς από αναλυτές, η ίδια η στρατιωτική ηγεσία το λέει και φοβάται, το σενάριο για κατάληψη είτε ακατοίκητων νησιών βραχονισίδων, είτε ακόμα και κάποιων κατοικημένων
νησιών. Ακόμα και αυτό το ακραίο, ας το πω έτσι, σενάριο, ακόμα και αυτό ακούγεται. Σε αυτή την περίπτωση αυτό τι θα γίνει. Αυτό θα είναι το πρώτο μετά την τουρκική αυτό κατοχή είναι, στην Κύπρο. Βεβαίως, βεβαίως. Μα κοιτάξτε, μα τι έγινε. Δεν είναι καν σκηνικό ημείο. Μα τι έγινε με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, το συνειδητοποιούμε. 50 χρόνια τώρα και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Όχι μόνο υπάρχει κατοχή, έχει εδρεωθεί, έχουν προχωρήσει παραπέρα. Τώρα κάνουν την περίκλειστη πόλη των Βαρουσίων, την κάνουν εμπορικό κέντρο και κάνουν business εκεί. Βρισκόμαστε όχι μόνο στην de facto διχοτόμηση της Κύπρου, της ανεξάρτητης Κύπρου μέλους του ΟΗΕ, αλλά βρισκόμαστε και σε μια απόπειρα προσετερισμού, προσάρτησης, να πω την έκφραση, στην Τουρκία. Ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει πλέον σήμερα, εκτός από την επίσημη πλέον διχοτόμηση και την καθιέρωση μιας συνομοσπονδίας, στην ουσία μιας ομοσπονδίας, η οποία θα είναι ουσιαστικά δύο συνιστώντα υποτίθεται κράτη, αλλά που θα είναι δύο κράτη που το ένα θα κοιτάζει τη Δύση και το άλλο την Ανατολή. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό πώς έγινε. Το ίδιο μπορεί να γίνει, σας λέω, δεν κινδυνολογώ, αλλά αυτή είναι η ουσία. Για να υπάρξει υποχώρηση και συμβιβασμός, θα πρέπει να γίνει κάποιο τέτοιου είδους επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και έχετε την τόλμη να το πείτε. Τα έχουμε πει, βεβαίως. Δηλαδή, κοιτάξτε, βλέπετε, να δείτε, μετά το ΚΚΕ μιλάει καθαρά στον ελληνικό λαό. Προετοιμάζει τον ελληνικό λαό. Μιλάμε και προς τις ηγεσίες. Θα πρέπει να πάρουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που λέμε. Διότι το να μην, ή για παράδειγμα, να στέλνεις όπλα από τα νησιά ή να στέλνεις στρατεύματα, να αδυνατίζεις, είναι βήμα σε αυτό που ζητάει η τουρκική άρχουσα τάξη, ο Ερντογάν, για παράδειγμα, για τη δίθεν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό που απαιτεί. Στην πράξη αυτό κάνουν. Γιατί το ΝΑΤΟ λέει έτσι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε έτσι και γιατί θεωρούν, όχι να το πω καθαρά, γιατί θεωρούν στρατηγικό τους εταίρο, κυρία Πετούρη, στρατηγικό τους εταίρο για την νοτιοανατολική συνοχή και πτέρυγα του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Τη θεωρούν, την έχουν πιο αναβαθμισμένη στις προτεραιότητές της, γιατί δεν τη θέλουν στην αγκαλιά της Ρωσίας, γιατί η Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική και στους χειρισμούς κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Η τουρκική αστική τάξη συνολικά είναι πιο ισχυρή και λόγω του μουσουλμανικού στοιχείου και της επίδρασης που μπορεί να έχει σε άλλες χώρες. Αυτό φοβούνται οι δικοί μας, υποτίθεται, και οι δικοί τους σύμμαχοι, και έτσι φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε δύο σύμμαχες χώρες, υποτίθεται, που είναι στον ίδιο οργανισμό που έπρεπε να τους προστατεύει και στρατιωτικά και πολιτικά και οτιδήποτε άλλο, να εξοπλίζονται και να φτάνουμε στα πρόθυρα και θερμών επεισοδίων και παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε θετική την παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία ήταν μια παρέμβαση υπέρ της Αθήνας, με σαφή τρόπο, και μια νουθεσία επίσης σαφή προς την Άγκυρα, να σταματήσει τις προκλήσεις. Έχει χορτάσει η Ελλάδα, έχουμε χορτάσει σαν λαός, ο ελληνικός λαός, από τέτοιες παρενέσεις, από τέτοιες νουθεσίες γενικού περιεχομένου, όπου κανέναν δεν δεσμεύουν για τίποτα και για κανένα ζήτημα. Αυτό είναι δυστυχώς η αλήθεια. Κύριε Γραμματέα, την ίδια στιγμή που η Δύση προσπαθεί να πλέον να συγκρατήσει το Ζελένσκι, βλέπουμε ότι ταυτόχρονα του δίνει και ένα δωράκι. Του δίνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνοπτικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή ο Πούτιν απειλεί. Απειλεί διότι βλέπει και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ από την πλευρά της Σουηδίας και της Φιλανδίας και βλέπει βεβαίως και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, σε έναν πόλεμο ο οποίος λογικά θα έπρεπε να είχε τελειώσει. Ναι, ναι. Θα οδηγήσει, είναι η εκτίμησή μας, σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο, με κίνδυνο, εκτιμώ, κλιμάκωσης παραπέρα και γενίκευσης αυτού του πολέμου έξω. Φοβάστε δηλαδή και την υλοποίηση των απειλών για πυρηνικά? Καλά, δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, όμως και αυτό για κάποια πυρηνικά τα οποία στοχευμένα
θα χτυπάνε, γιατί έχει εξυγχρονιστεί και το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Πάντως το πρόβλημα είναι ότι η γενίκευση αυτή του πολέμου είναι επιθύρες και βεβαίως όχι απλά δίνουν δωράκια, όπως είπατε, στο Ζελένσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία τον κινούν, άσχετα τι λένε, ξαναλέω, στα λόγια και στις δημόσιες δηλώσεις, τον οθούν σε παραπέρα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Θεωρείτε ότι πλέον δεν θέλουν. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του συμφέρει, γιατί έτσι και θεωρεί ότι αδυνατίζει η Ρωσία, γιατί μπαίνει σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο, σε ένα παρατεταμένο πόλεμο, και διότι θεωρεί ότι αδυνατίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά. Και πώς θα αντιμετωπίσει συνολικά ο δυτικός κόσμος στις συνέπειες αυτού του πολέμου, τις οικονομικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Biden, η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρεί ότι πρέπει με αυτή την έννοια να κρατάς το χέρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ισχυροί επίσης ανταγωνιστές της στο διεθνές στίβο, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να δούμε ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο και έντονων αντιθέσεων και ανταγωνισμών, ακόμα και στο καπιταλιστικό στρατόπεδο ή, να το πω καλύτερα, στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, γιατί και το άλλο στρατόπεδο είναι καπιταλιστικό, είναι το ευρωασιατικό, το οποίο ακόμη δεν έχει πλήρως διαμορφωθεί όπως το ευρωατλαντικό με το ΝΑΤΟ και τις υπόλοιπες συμφωνίες, αλλά προχωράει δυναμικά. Κύριες δυνάμεις, βασικές δυνάμεις, τη Ρωσία και την Κίνα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ήδη οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και δεν μιλάμε μόνο για το ανθρωπιστικό μέρος, το οποίο κακώς το παρακάμπτουμε, διότι το ανθρωπιστικό μέρος είναι πάνω απ' όλα. Πολύ αλλά σημαντικό. Έχουμε συνηθίσει. Και εκεί μόνο θα έπρεπε να βοηθάμε, κατά την άποψή μας. Και όχι να στέλνουμε και όπλα και να βάζουμε φυτίλι στον μπαρούτι. Έχουμε συνηθίσει πια, λοιπόν. Έχουμε εξοικειωθεί με αυτή την όψη του κόσμου μας, δυστυχώς. Οπότε δεν μας προκαλεί το σοκ που κανονικά θα έπρεπε να μας προκαλεί. Όμως, πέρα από το ανθρωπιστικό, υπάρχει το οικονομικό, που επίσης υποκρύπτει ανθρωπιστική πλευρά, έτσι. Αν μιλήσουμε για μια μεγάλη επισιτιστική κρίση, όπως περιμένουμε από τον πόλεμο αυτό, που αναμένεται να χτυπήσει πρώτα την Αφρική, τους πιο αδύναμους, και να έχουμε και μεταναστευτικές ροές, είναι αλυσίδα οι επιπτώσεις. Και διαρωτώμαι ότι τώρα που μιλάμε για 100 τόσες ημέρες πολέμου και έχουμε ήδη αυτές τις συνέπειες που δεν τις έχουμε δει στο σύνολό τους. Αν πάμε σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο, όπως λέτε, πόσο θα αντέξει ακόμη και αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, όπως το χαρακτηρίζεται. Πόσο θα αντέξει με τέτοια κρίση. Καλά, ξέρετε την άποψή μας. Εμείς δεν θέλουμε να αντέξει. Θέλουμε θέλω να πω ότι να δεν καταρρεύσει, θέλουμε να ανατραπεί και θέλουμε να αντικατασταθεί. Είναι ίσως δυνατόν να επιδιώκει την παράδοση. Αυτό λέω, ίσως μια γενίκευση ενός πολέμου να φέρει και αφύπνιση στους λαούς, γιατί πραγματική υπερδύναμη όντως είναι οι λαοί, όλοι οι λαοί. Mm-hmm. Και αν αφυπνιστούν θα μπορέσουν να κάνουν τη νύχτα μέρα, θα μπορέσουν να κάνουν την ανάσταση που επιδιώκουν. Με ισχυρά κινήματα, λέτε. Βεβαίως, με ισχυρά κινήματα και με το να ανατρέψουν αυτή τη σαπίλα, αυτή τη βαρβαρότητα που φέρνει συνεχώς πολέμους, δημιουργεί οικονομικές κρίσεις, δημιουργεί όλα αυτά που είπατε, λοιπόν, όπως για παράδειγμα την επαπειλούμενη ή διαφαινόμενη επισιτιστική κρίση, που βεβαίως κυρίως θα πλήξει Αφρική, Ασία, αλλά θα έχει επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Εμείς έχουμε κάνει για παράδειγμα συγκεκριμένες προτάσεις και γι' αυτό. Θα πάμε, λοιπόν. Γιατί πριν πεινάσει μαγειρεύει η κάθε οικογένεια. Των φρονίμων τα παιδιά, ναι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, όπως είναι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό. Με εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, με μείωση του κόστους τους, με λιπάσματα, βιομηχανία λιπασμάτων, με χτύπημα του μαυραγορετισμού και μια σειρά άλλα. Θα τα πείτε αναλυτικά. Αμέσως μετά το διάλειμμα, η συζήτησή μας εκεί θα επικεντρωθεί, στις επιπτώσεις αυτού του πολέμου και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και στο κύμα της ακρίβειας που φουντώνει. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πριν πάμε στις εξελίξεις στο εσωτερικό, στην αγορά, την οικονομία,
και όλα τα παρεπόμενα. Να δούμε τον Τάσο Οικονόμου που έχει ομαδοποιήσει τις ερωτήσεις των τηλεθεατών και των χρηστών του διαδικτύου. Να μας πει για το προηγούμενο θέμα, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Καταρχήν, εάν οι ενεργειακές κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία τελικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι πυροβόλησε τα πόδια της και αν στράφηκαν τελικά εναντίον των ίδιων των χωρών της Δύσης. Αυτό είναι σε σχέση με το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Οπωσδήποτε, γιατί εμείς ξέρετε ότι έχουμε πει και στη Βουλή και δημόσια πάρα πολλές φορές και προς την ελληνική κυβέρνηση ότι η Ελλάδα τουλάχιστον, άσχετα τι κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης, θα πρέπει να βγει από αυτές τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Είναι σε βάρος του ελληνικού λαού, είναι σε βάρος των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού της χώρας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από αυτή τη σκοπιά το ίδιο βιώνουν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η άποψή μας, και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, και ο γαλλικός λαός και ο γερμανικός λαός, με αυτές τις κυρώσεις και όχι μόνο, βέβαια, εξαιτίας των κυρώσεων, αλλά και τη συνολική πολιτική ενίσχυσης του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, των συμμαχιών που στρέφονται ενάντια στη Ρωσία, ενάντια στην Κίνα, στα πλαίσια αυτής της μεγάλης αντιπαράθεσης. Έλεγα και πριν, για παράδειγμα, ότι κερδισμένος από αυτό βεβαίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά εμάς ως ελληνικό λαό, ως Ελλάδα, δεν πρέπει καθόλου να μας ενδιαφέρει αυτό, όπως δεν ενδιαφέρει και άλλους λαούς. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σπρώχνουν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θέλουν να αποδυναμώσουν οικονομικά στα πλαίσια της πρωτοκαθεδρίας που θέλουν να κρατάνε οι ίδιες παγκόσμια σε σχέση με την Κίνα πρώτα απ' όλα, αλλά και τα άλλα καπιταλιστικά μεγάλα κέντρα, όπως είναι άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο λόγος στους τηλεθεατές σας. Οι τηλεθεατές αναρωτιούνται τι άλλο μπορεί να γίνει, ποια είναι τελικά τα πραγματικά όπλα που έχει η κυβέρνηση για να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι τα δημοσιονομικά είναι ένας μεγάλος κουμπαράς στον οποίο εισφέρουμε όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας τροφοδοτεί ΕΣΑΗ. Έχοντας αυτό λοιπόν ως δεδομένο, ποια είναι τελικά τα όπλα που έχει η κυβέρνηση. Δημοσιονομικές ισορροπίες, πόσο ευαίσθητες. Ναι. Βέβαια, ξέρετε, σε αυτό, για τους τηλεθεατές λέω που ρωτάνε, αντοχές η οικονομία έχει, για παράδειγμα, για να φοροαπαλλάσσονται εφοπλιστές, βιομήχανοι, έχει αντοχές η οικονομία για να δίνονται χρηματοδοτήσεις, ζεστό κρατικό χρήμα σε μεγαλοσχήμονες, έχει αντοχές για να κάνει εξοπλιστικά προγράμματα μαμούθ, τα οποία δεν χρειάζονται για την άμυνα της χώρας, αλλά για τις ανάγκες τις επιθετικές του ΝΑΤΟ. Έχει να δίνει 4 δις ευρώ το χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Πρώτη. Άρα λέτε ότι είναι θέμα επιλογής. Άρα λοιπόν, και δεν έχει βέβαια για να καταργήσει είναι το ΦΠΑ. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Αλλά θέλει μια κυβέρνηση να αναλαμβάνει αυτό το πολιτικό κόστος. Δηλαδή να είναι δυσάρεση στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό προσπαθεί με διάφορες ασπιρίνες και με διάφορα που δίνει υποτίθεται στο λαό για μια ασθένεια πάρα πολύ μεγαλύτερη. Είναι σαν να λέτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια βαριά ασθένεια, πάσχει, που θέλει μάλιστα να είναι ακόμα και σε μεθ και να παίρνει μια ασπιρίνη γιατί αυτού του χορηγούν. Δεν λέμε να μην πάρει την ασπιρίνη. Ναι, αναφέρομαι στα διάφορα πακέτα, χτες, προχτές, σήμερα, που ανακοινώνονται ή που θα ανακοινωθούν και όσο προχωράει το προεκλογικό παιχνίδι ή μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές που θα συζητήσουμε μετά. Θα το συζητήσουμε μετά, αλλά μη φύγουμε από την ενέργεια και από τα ζητήματα αυτά. Και ξέρετε κάτι. Η κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα της εκτόξευσης των τιμών, της ανόδου του πληθωρισμού, δεν οφείλονται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία, διότι την επιδείνωσε και την επιτάχυνε ως κρίση, δηλαδή, και ως πρόβλημα συνολικά στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες. Και η ουσία βρίσκεται πριν, στις επιλογές που έγιναν. Για παράδειγμα, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που είναι στην ίδια ρότα. Είναι η περιβόητη πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση, η οποία
δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, για παράδειγμα, για υπαρκτά αποθέματα που είχαμε δεν σε λιγνίτη. Δεν έπρεπε να γίνει όμως αυτό. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει. Η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί. Δεν έπρεπε να γίνει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το επιχείρημα, κυρία Πετούρη, ήταν ότι θα γίνει αυτό γιατί προστατεύεται το περιβάλλον λόγω της μη ύπαρξης του λιγνίτη και γι' αυτό κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες. Πράγμα που δεν ισχύει τώρα πλέον, διότι ο λιγνίτης και φτηνός αποδείχτηκε όταν εκτοξεύτηκε το φυσικό αέριο και δεν ρυπαίνει τόσο το περιβάλλον, όσο επίσης ρυπαίνουν άλλες μορφές ενέργειας. Άρα λοιπόν, ένα ορυκτό το οποίο έχει η Ελλάδα, που μπορεί να το αξιοποιήσει, να έχει ενεργειακή επάρκεια για όσο διάστημα έχει, και είναι για πολλά χρόνια αυτό, μιλάμε για πάνω από μια δεκαετία ακόμα, και αν εξυγχρονιστούν οι μονάδες και λοιπά που υπάρχουν στην Πτολεμαϊδα θα μπορεί ακόμα περισσότερο, ένα το κρατούμενο. Και τον ακρίβηναν το λιγνίτη και δημιουργήθηκε ενεργειακή φτώχεια και εξάρτηση με το χρηματιστήριο ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση, με το εμπόριο ρήπων, με τους πράσινους φόρους για τα τέλη του διοξίδιου του άνθρακα και πάει λέγοντας. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός ήδη και θα έρθουν και άλλοι πράσινοι ονομαζόμενοι φόροι. Και έτσι λοιπόν θα εξανεμίζονται τα εισοδήματα. Και εδώ έχουμε πηγές ενέργειας στην Ελλάδα που θα μπορούσαμε πολύ καλά να τις αξιοποιήσουμε επίσης πέρα από το λιγνίτη. Για παράδειγμα είναι η γεωθερμία. Που είναι, έχουμε πάρα πολύ σημαντική η γεωθερμία που δεν την αξιοποιεί. Η γεωθερμία. Έχουμε τόσες ιαματικές πηγές που θα μπορούσαν τοπικές κοινωνίες να καλύπτονται. Έχουμε επίσης τον υδροηλεκτρισμό που δεν αξιοποιείται. Πάρα πολλές λίμνες. Ποτάμια που επίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, έχουμε επίσης μια λύση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Έχουμε επίσης και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με άλλη ιδιοκτησία όμως, και όχι με την αναρχία αυτή όπου ο κάθε μεγάλος όμιλος με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε ανεμογεννήτριες είτε φωτοβολταϊκά, πάει και στείνει το αιωλικό του πάρκο οπουδήποτε. Ακόμα και στο Δέρμιο που μου λέγαν ένα πλούτο, ένα κάλος φοβερό της φύσης, προστατευόμενο. Και μετά μένουν και τα κουφάρια γιατί φεύγουν διάφοροι αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει το κέρδος που έχουν, δεν καλύπτεται αυτό που θέλουν. Καλά, αυτό είναι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και μένουν τα κουφάρια των ανεμογεννητριών μέσα σε δάση. Καταστρέφεται κτηνοτροφική παραγωγή, αγροτικές καλλιέργειες με τα φωτοβολταϊκά. Όχι λοιπόν. Χρειάζεται σχέδιο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η περιουσία πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένη, πρέπει να είναι δημόσια, οι επενδύσεις έτσι να γίνονται. Έτσι και βεβαίως ένα σχέδιο για το πού θα γίνει το αιωλικό πάρκο. Εάν χρειάζεται να στηθεί εκεί ανεμογεννήτρια. Πάμε λίγο να δούμε και αυτά είναι συγκεκριμένα ζητήματα. Και δεν μιλώ για τους υδραγονάνθρακες επίσης. Πού είναι αυτό που υπάρχει, λέω, αυτά τα ίδια αποθέματα που υπάρχουν και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Νότια Κρήτη. Mm-hmm. Δεν πρέπει να αξιοποιηθούν. Άρα μιλάμε για ένα πλούτο πηγών ενέργειας που όλες έπρεπε και πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά όχι να βλέπεις την ενέργεια ως εμπόρευμα και να την αντιμετωπίζεις ως τέτοια σε αυτό εδώ το σύστημα που ζούμε, της σαπίλας και της αναξιοπιστίας. Πάμε να δούμε λίγο τις τιμές στην αγορά. Και να μου πείτε αν... Που έχουν εκτιναχθεί. Που έχουν... Τι να πούμε, να το περιγράψουμε αυτό. Όχι. Θέλω λίγο να κρίνετε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Διότι υπήρξαν αρκετά πακέτα όμως. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Τα οποία έπεσαν στην αγορά. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Πέσαν στην αγορά. Δεν θα πω πάλι για την ασπιρίνη που έλεγα πριν. Γιατί μια βαριά ασθένεια, όπως είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, δεν λύνεται με ασπιρίνες. Δεν μπορεί να δώσει μια ασπιρίνη σε ένα βαριά ασθενή. Γιατί το ίδιο το εισόδημα εξανεμίζεται. Γιατί οι αυξήσεις δεν σταματάνε. Συνεχώς μεγαλώνουν και όσο έρχεται το φθινόπωρο, όσο θα προχωράει ο χειμώνας, θα είναι πολύ βαρύς ρώσικος χειμώνας, όλα αυτά θα επιδεινώνονται. Όλα αυτά θα εξανεμίζονται μέσα σε μια εβδομάδα ακόμα και τα ψίχουλα. Αλλά δεν λέω αυτό. Κοιτάξτε, την ίδια στιγμή που δίνει κάποια από τα fuel τάδε μέχρι τα
τα υπόλοιπα που έδωσε χτες και, και σήμερα και που δήθεν στην ουσία αναστέλει τη ρήτρα να προσαρμογείς, όπως λέει, για αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ εμείς μιλάμε για κατάργηση. Παγώνει, εντάξει, με προοπτική όμως να καταργηθεί η ρήτρα. Ναι, για κατάργηση εδώ και τώρα, αλλιώς δεν λύνεται το πρόβλημα με το χειμώνα που έρχεται. Τώρα κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, μαζί με άλλα βέβαια μέτρα. Τα παίρνει την ίδια ώρα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι μπορεί να μην φαίνεται σε μένα, για παράδειγμα, σε εσάς, στους ακροατές που ρωτάνε ότι δεν βλέπουν την ανατίμηση γιατί παίρνουν κάτι στο ρεύμα που θα πάρει 18 ευρώ ο ένας, άλλος θα πάρει μέχρι 600, από 18 ευρώ μέχρι 600, να μην του φαίνεται τόσο, όμως αυτό το πληρώνει. Με τους φόρους. Το πληρώνει με τις περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό που του έδινε για άλλες κοινωνικές ανάγκες. Ωραία. Του. Λοιπόν, άρα λοιπόν πάμε... είναι δώρον-άδωρο το τελευταίο ανάλυση. Άρα να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Πάμε να ξαναδώ τον Τάσο Οικονόμου, διότι οι τηλεθεατές μας έχουν και μία τρίτη ενότητα ερωτήσεων, Τάσο, αμιγώς πολιτική αυτή. Η οποία είναι... Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο και αν... αναμένει και αυτό την ανακοίνωση ημερομηνίας των εκλογών όταν γίνει από τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται, παρότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται αυτό, γι' αυτό το ρωτάνε. Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εμείς, έντονη η φημολογία. Εμείς πάντα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε καθήκον όχι να μιλάμε μέσα στη Βουλή και να λέμε τις απόψεις μας και να συμβάλλουμε έτσι σε αυτό που λέμε ενημέρωση σωστή, αντικειμενική του ελληνικού λαού, αλλά και να επικοινωνούμε καθημερινά με τους εργαζόμενους, στους τόπους δουλειάς και όχι μόνο απλά να επικοινωνούμε και να τους λέμε τις απόψεις μας και τις θέσεις του ΚΚΕ για διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η οικονομία και οι ίδιοι, αλλά και να παλεύουμε μαζί τους, να αγωνιζόμαστε. Όπως είναι για παράδειγμα στη ΛΑΡΚΟ, τους αγωνιστές, τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ που αγωνίζονται εδώ και 3 χρόνια τώρα και με επιτυχίες, παρότι τους δέρνουν από παντού καταιγίδες και απαξιώνεται η επιχείρησή τους. Βλέπετε, και, όμως, και είναι μπροστά, και είναι μπροστά να τους απολύσουν τέλη Αυγούστου. Είμαστε μπροστά, λέω, απαντώ στο ερώτημα που έκανε τηλεθεατές, αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο εμείς ως κόμμα. Λοιπόν, και χτες τους εργαζόμενους της eFood που κάναν τις μοτοπορίες τους, τους εργαζόμενους της Costco, στους φοιτητές που κινητοποιούνται στα πανεπιστήμια για να μην περάσει αυτό το νέο έκτρωμα νόμος, μαζί με τους καθηγητές τους και μαζί με το υπόλοιπο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστήμιων, δεν είναι ενάντια μόνο οι φοιτητές, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν σε όλα αυτά είμαστε μαζί και κάνουμε ενημέρωση, διαφώτιση, όπως θέλετε πέστε το, προετοιμαζόμενοι και στις εκλογές. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Εσείς όταν προκυριχθούν. Εσείς είστε έτοιμοι. Εκτίμηση όμως, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος φαίνεται ότι θα πάμε και... Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται από αυτά που ακούμε και από αυτά που σε διαβάζουμε, περίπτωση, όπως τα διαβάζετε και τα εκτιμάτε κι εσείς. Σε αυτή την και περίπτωση. Ως πολιτική εκτίμηση, αν θέλετε, ναι, νομίζω ότι, να το ενισχύσω αυτό, η επιδίωξη του κυβερνητικού επιτελείου θα είναι να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα σε εκλογές, για να αξιοποιήσει, αν θέλετε, και το χαλαρό κλίμα του καλοκαιριού, αμέσως μετά το Σεπτέμβριο, γιατί χαλαρώνει ο κόσμος, πάει κάνει κανένα μπάνιο. Κάποιοι που έχουν έστω τα στοιχειώδη πάνε σε ένα σπίτι που έχουν στην ακροθαλασσιά ή στο βουνό, χαλαρώνουν και θέλει να αξιοποιήσει αυτό. Δεν θέλει να έρθουν τα μεγάλα κύματα ανατιμήσεων και προβλημάτων που υπάρχουν. Δεν θα έχουν ακόμα περάσει όλοι οι νέοι αντεργατικοί νόμοι οι οποίοι προβλέπονται για να βγούμε, που βγήκαμε από την εποπτεία που υπήρχε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου. Οπότε, λέτε, για όλους και βεβαίως, αυτούς τους λόγους, ναι, γιατί πρέπει να περάσει και άλλα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν λαϊκά εισοδήματα ετής εκτός των άλλων. Και θέλω να την απαντήσετε. Βεβαίως, όπως... ένας χειμώνας που έρχεται και που θα είναι βαρύς λόγω των ζητημάτων που αναλύσαμε μόλις πριν. Με την ενέργεια, την επισυντιστική κρίση, τη διαφαινόμενη κλπ. Άρα λοιπόν, εκείνο ο στόχος. Αλλά αυτή... αυτό εξαρτάται από άλλα ζητήματα επίσης. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, όσο κι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει ξεκάθαρη θέση και λέει με μεγάλη σαφήνεια, εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, θα δεχτείτε πιέσεις. Τις δέχεστε ήδη. Ήδη σας βάζουν μέσα στο κάδρο
του αισθήματος υψηλής εθνικής ευθύνης για να συμμετάσχετε σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Ο καθένας πια δίνει τους χαρακτηρισμούς του. Τους πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Από χαρακτηρισμούς. Ούτως ώστε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση και να μην αναγκαστούμε να πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες με βάση αυτή την τραγική κατάσταση της οικονομίας θα ίσως τις δώσουν και μια χαριστική βολή. Τι να πω. Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν δεν νιώθουμε καθόλου μόνοι. Μέσα στο λαό, στους φοιτητές, είδατε, πρώτη δύναμη πανσπουδαστική. Καθόλου μόνοι δεν νιώσαμε. Άλλοι νιώσαν πάρα πολύ νόμοι, μόνοι και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κυβερνητικά κλπ. Το ίδιο στους εργαζόμενους, στην πάλη που γίνεται. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, όπου συμμετέχουν πάνω από 500 πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία όλης της χώρας. Που είναι μεγάλο πράγμα. Ποτέ δεν είχαν ξεπεράσει τα 300. Η ΓΕΣΕ δεν μπορεί να κάνει ούτε με 100, ούτε με 50. Εσείς όμως λοιπόν, θα ενδώσετε σε προτάσεις. Πολλά εργατικά κέντρα, πολλά. Λέω. Θα συμβάλλετε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζήτημα. Έστω δεύτερο, και κάτω από όρους. Δεύτερο, κατάλαβα την ερώτησή σας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Την χάνουμε και χρόνο. Ξέρει ο χρόνο. Ναι. Ελάτε, χειριστείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και με το αναλογικότερο, όχι απλή αναλογική σύστημα που υπάρχει, μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Γιατί οι κυβερνήσεις γίνονται μετά από συνεννόηση, με κάποιους συμβιβασμούς κομμάτων οι οποίοι έχουν μια κοινή ρότα, μια κοινή στρατηγική σε ζητήματα κρίσιμα, όπως είναι για παράδειγμα ποια στάση κρατάνε απέναντι σε έναν πόλεμο όπως είναι στην Ουκρανία και τη στάση και τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν, όπως είναι για παράδειγμα ποιες διεθνείς συμμαχίες κάνει για να αντιμετωπίσει και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και της περιοχής εδώ, όπως είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν κοινή γραμμή, όπως είναι τα ζητήματα της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής κρίσης για το πώς θα τα αντιμετωπίσουν με βάση τις οδηγίες της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Σταθερότητας, που είναι το βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το μεγάλο υπερμνημόνιο που έχουμε, και σε αυτό έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν κόμματα στην Ελληνική Βουλή, εκτός από το κυβερνητικό το σημερινό της Νέας Δημοκρατίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και άλλα μικρότερα το κόμματα κουκουέ, τα οποία όχι, σε αυτή την κατεύθυνση. Κόμμα, όχι. Μα ξέρετε ότι για αυτά τα θέματα ξέρετε τη θέση μας. Εμείς βάζουμε κριτήριο, να τα πω επιγραμματικά για τους τηλεθεατές μας. Σε ένα λεπτό πρώτον, και εδώ θα κλείσουμε. Πρώτον, η στάση απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την έξοδο από αυτόν της εμπλοκής και συμμετοχής της Ελλάδας. Να μην στέλνει όπλα, να απεγκλωβιστεί από το ΝΑΤΟ, από συμμαχίες, να καταργηθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις που μας βυθίζει σε αυτό τον πόλεμο. Να φύγουμε από ζητήματα όπως, για παράδειγμα, το Ταμείο Σταθερότητας, το Ταμείο Ανάκαμψης, που επιβάλλει αντιλαϊκούς, αντεργατικούς νόμους. Όχι να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Ταμείο είναι να πούμε, όχι κύριοι, δεν περνάω αυτά τα μέτρα, προχωράω σε αυτό το ζήτημα, αφήνοντας πίσω όλα αυτά που έχω. Αυτό θα έκανε μια κυβέρνηση. Σε μια τέτοια λοιπόν κυβέρνηση, όπου για τα ζητήματα και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της και των εργασιακών ζητημάτων και των διεθνών συμμαχιών, έξοδος, σπάσιμο των δεσμών από τα ιμπεριαλιστικά αυτά δεσμά, όλα αυτά τα ζητήματα, εάν τεθούν επιτάπητος από τον ίδιο το λαό και ο λαός επιλέξει, εμείς του λέμε να επιλέξει, σήμερα για να πάρει ανακούφισης και να πιέζει, να εμποδίζει το κουκουέ τέτοια μέτρα, να το ενισχύσει και να εκφραστεί. Αυτό που συμβαίνει στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, στα σωματεία, σε συλλόγους παντού σε όλη τη χώρα, να συμβεί και να εκφραστεί και στις εκλογές. Με μεγάλη δύναμη του κουκουέ. Η μοναδική ανάσα σήμερα θα είναι αυτή. Και έτσι μόνο θα ανοίξει ο δρόμος για το αύριο, για να συμμετέχει το κουκουέ σε μια λαϊκή διακυβέρνηση με το λαό πραγματικά στην εξουσία. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Τάσο Οικονόμου που ήδη τον χαιρετήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραμματέα, για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε μία ώρα τώρα και απαντήσατε σε όλα τα ανοιχτά και φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. Εγώ σας ευχαριστώ.